Κύριε Δελή, καλό σας μεσημέρι. Είμαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα που ανοίγονται με την Εγνατία Οδό. Κάνατε πρόσφατα καταθέσατε επίκαιρη ερώτηση, η οποία συζητήθηκε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Και από ό,τι φαίνεται και ιδιωτικοποίηση έχουμε, γιατί ο Υπουργός σας απάντησε ότι δεν είναι ιδιωτικοποίηση, είναι παραχώρηση, αλλά και αύξηση των διοδίων ουσιαστικά. Πολύ σωστά, κυρία Γραβαλά. Συζητήθηκε προχθές η επίκαιρη ερώτηση του κόμματος. Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υποδομών. Βεβαίως δεν μας είπε κάτι καινούριο ο Υπουργός. Επιβεβαίωσε απλώς τη σταθερή γραμμή μιας πολιτικής που ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις και που η κατάληξη βεβαίως αυτής της πολιτικής είναι η παραχώρηση, η ιδιωτικοποίηση, σημασία δεν έχουν οι λέξεις, η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και της Εγνατίας Οδού, μάλλον μαζί με όλους τους υπόλοιπους οδικούς άξονες, στα χέρια των μεγάλων επιχειρηματικών λιγάκι να δείλων. Έχει σημασία λιγάκι να δούμε, κυρία Γραβάλα, με την προϊστορία αυτής της υπόθεσης. Να δούμε δηλαδή πώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το μεγάλο τεχνικό έργο, ένα από τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα μας, πώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το παρέδωσε στο ΤΑΙΠΕΔ, στο Ταμείο, στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Και εδώ να θυμίσω ότι πάλι με του ΣΥΡΙΖΑ η διοίκηση αυτού του Ταμείου, του ΤΑΙΠΕΔ, δεν ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά υπάρχει και το δικαίωμα του βέτο. Μέσα στο ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχουν εκπρόσωποι και των δανειστών και της Τρόικας δηλαδή, για να μην ξεχνιόμαστε. Το ένα ήταν αυτό. Το άλλο ήταν η συνεχής αύξηση του σταθμού διοδίων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, όπου λειτουργούν ήδη 11 μετοπικοί, 6 πλευρικοί και άλλα 4 διόδια στους 3 κάθετους άξονες. Η αύξηση της τιμής των διοδίων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως η θέσπιση πάλι με νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης ένα κομμάτι από αυτά τα έσοδα να πηγαίνει για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Τώρα γίνεται, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, καθυστερεί βεβαίως, παρατείνεται ο διαγωνισμός, γιατί προφανώς τα συμφέροντα που κονταροχτυπιούνται είναι πάρα πολύ μεγάλα και υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί αυτός ο διαγωνισμός. Πάντως τώρα βρισκόμαστε στην τελευταία πράξη του δράματος, όπου ο επίδοξος παραχωρησιούχος, όπως λέγεται, θα αναλάβει την λειτουργία, την ιδιοκτησία και θα νέμεται φυσικά και θα εκμεταλλεύεται την Εγνατία Οδό, εισπράττοντας δισεκατομμύρια. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αναμένουμε την κατάληξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Παρακολουθούμε τα δημοσιεύματα. Ο Υπουργός ήταν πολύ φιδωλός. Ελάχιστα πράγματα είπε για την εξέλιξη αυτού του διαγωνισμού, καθώς φυσικά δεν απάντησε καθόλου. Και αν υπάρχει ελάχιστο αντίτιμο, ελάχιστο τίμημα, ελάχιστη βάση δηλαδή για τις προσφορές. Είχατε ζητήσει το ακριβές περιεχόμενο της σύμβασης. Και το ακριβές περιεχόμενο. Γενικά υπάρχει σκοτάδι, αρκετό σκοτάδι γύρω από αυτήν την υπόθεση. Δεν υπάρχει ουσιαστικά επίσημη ενημέρωση για το πώς προχωράει αυτή η διαδικασία. Βεβαίως εδώ η κυβέρνηση βγάζει την ουρά της απ' έξω, γιατί λέει ότι δεν κάνει η ίδια το διαγωνισμό, τον κάνει το ΤΑΙΠΕΔ. Εντάξει, όχι ο Γιάννης Γιαννάκης, οι ανεξάρτητες αρχές γνωρίζουν, θεσπίζονται και δημιουργούνται από τις κυβερνήσεις. Και κατά δεύτερο λόγο φυσικά εξαρτάται απόλυτα από τις στρατηγικές επιλογές όλων των κυβερνήσεων. Να μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν, δεν είναι παράλληλη κυβέρνηση το ΤΑΙΠΕΔ στη χώρα μας, η χώρα έχει κυβέρνηση και αυτή έχει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Κύριε Δελή, επειδή αναφερθήκατε και στην διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή και στο ζήτημα της συντήρησης, και όλοι πολλοί το έχουμε καταλάβει από την ώρα που φτιάχτηκε αυτή η Εγνατία Οδός, πολλές φορές δημιουργήθηκαν προβλήματα, ειδικά με βροχοπτώσεις, πλημμύρες, έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα. Τελικά ποιος ευθύνεται γι' αυτό και τι γίνεται, ο λαός πληρώνει και ξαναπληρώνει και ξαναπληρώνει για ένα δρόμο πρόσφατο,
ο οποίος όμως ήδη από τα πρώτα χρόνια του έχει βγάλει προβλήματα. Καταρχήν να πούμε εδώ ότι την συντήρηση της Εγνατίας Οδού την έχουν αναλάβει οι κατασκευαστικοί όμιλοι, αυτοί που ανέλαβαν δηλαδή και το κατασκευαστικό της κομμάτι. Φυσικά η Εγνατία Οδός, και εδώ και αυτό πρέπει να το δούμε, να το πούμε, ότι ένας δρόμος συνολικά πάνω από 700-800 χιλιόμετρα έγινε με την πλήρη και την πλήρη μέριμνα του ελληνικού δημοσίου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οι κατασκευαστικοί λοιπόν όμιλοι που κατασκεύασαν την Εγνατία Οδό αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει παρά το ότι εισπράττουν τα χρήματα που έχουν υπογράψει να εισπράττουν για τη συντήρηση, βλέπουμε ότι σε ορισμένα τμήματα, για να μην γενικεύουμε, σε ορισμένα τμήματα, ιδιαίτερα για παράδειγμα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, υπάρχουν πάρα πολλοί... Σε αυτά αναφέρομαι, που δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε εμείς προχθές στην Βουλή είναι ότι αυτό μας θυμίζει αυτό που γίνεται με τα ιατροδιαγνωστικά μηχανήματα των νοσοκομείων, που συνήθως είναι χαλασμένα ή λείπουν, προκειμένου να κατευθύνεται ο κόσμος που έχει ανάγκη από τέτοιου είδους εξετάσεις σε εργαστήρια έξω από τα νοσοκομεία και να τα χρυσοπληρώνει. Είναι δηλαδή μια συνειδητή πράξη, κατά τη γνώμη μας, έτσι ώστε να απαξιωνόμενη της Εγνατίας Οδού να δοθεί αυτή ακόμα, με ακόμα πιο φθηνότερο αντίτιμο στον επίδοξο παραχωρησιούχο. Όμως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όλοι αυτοί οι κατασκευαστικοί όμιλοι, οι οποίοι φυσικά είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της υπόθεσης και είναι αυτοί τελικά, αυτοί κρύβονται πίσω από την ιδιότητα του παραχωρησιούχου, είναι 4-5 μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι, οι οποίοι, ξέρετε κυρία Γραβάλα, εναλλάσσονται και στις μετοχικές συνθέσεις όλων των μεγάλων οδικών αξώνων της χώρας μας, όπως και αν εμφανίζονται αυτές, είναι οι ίδιοι, πραγματικά οι ίδιοι, απλώς αλλάζουν τα ποσοστά συμμετοχής των μετοχών τους. Εκτός από αυτούς έχουν κερδίσει, πρέπει να πούμε εδώ, και οι τραπεζικοί όμιλοι, τεράστια ποσά, όχι μόνο με τα δάνεια που έδωσαν αλλά και με τα διόδια τα οποία εισπράττουν, γιατί παρακρατούν και οι τράπεζες ένα κομμάτι από αυτά τα διόδια, από αυτά που πληρώνει δηλαδή ο λαός, έτσι ώστε να πληρώνονται αυτά τα δάνεια. Εδώ πρέπει να πούμε και για τους χαμένους, γιατί μιλάμε συνέχεια για τους κερδισμένους της υπόθεσης. Οι χαμένοι βεβαίως ξέρουμε όλοι ότι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα αυτοκίνητο και θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους ή να πάνε στο χωριό τους, είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν πάρα πολύ τσουχτερά διόδια, είναι οι εργαζόμενοι αυτής της εταιρείας. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και μια αγωνία απόλυτα κατανοητή για το τι μέλη γενέστε με όλους αυτούς τους ανθρώπους παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, και καλά θα σας πω και ορισμένα περισσότερα πράγματα παρακάτω. Για ένα προσωπικό το οποίο είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο, ένα επιστημονικό προσωπικό αξιοζήλευτο, μαζί βεβαίως και με το υπόλοιπο εργατικό τεχνικό προσωπικό που έχει εξειδικευτεί στην κατασκευή και στην λειτουργία ενός πολύ μεγάλου οδικού άξονα, ενός τέτοιου μεγάλου σύνθετου και δύσκολου έργου όπως είναι η Οδός. Δεν ήταν και τόσο απλή και εύκολη η κατασκευή της. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα που πρέπει να τα σκεφτούν, να τα σκεφτεί και ο λαός, να τα σκεφτούν και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι και με το δίκαιο τους και για τους οποίους η κυβέρνηση, κυρία Γραβάλα, υπόσχεται να αξιοποιηθούν, λέει, σε έργα οδικής βελτίωσης στην Ελλάδα. Είναι, πώς να το πω, είναι να έχεις ένα τέτοιο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, να έχεις μια τέτοια εταιρεία, δημόσια εταιρεία όπως είναι η Εγνατία Οδός, και αυτή να την αξιοποιείς για μικρά έργα, μικρά έργα ως προς το, όχι ως προς τη σημασία τους, αλλά ως προς το κατασκευαστικό τους χαρακτήρα, και θα αξιοποιηθούν, λέει, και στην διαδικασία μετάβασης στη μεταλιγνητική εποχή αυτοί οι εργαζόμενοι. Βεβαίως μια μετάβαση η οποία θα κρατήσει μόνο μερικά χρόνια, 4, 5, 6 χρόνια πόσο θα κρατήσει αυτό, και μετά τι. Δεν μας λένε τίποτα γι' αυτό, είναι ζητήματα που μας απασχολούν, που απασχολούν και τους εργαζόμενους, και νομίζω θα πρέπει να απασχολήσουν ευρύτερα
και, την, και το λαό και τις λαϊκές οικογένειες που χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο. Είναι χιλιάδες τα αυτοκίνητα κάθε μέρα που κυκλοφορούν και οι εξελίξεις οδηγούν στο ότι δεν θα αργήσει ο καιρός, όπου και οι σταθμοί των διοδίων θα πολλαπλασιαστούν και βεβαίως οι ίδιες οι τιμές των διοδίων θα αυξηθούν. Mm-hmm. Να σταθούμε όμως αυτό και να πούμε ότι παρά το ότι υπάρχει μια σχετική εκτίμηση και έρευνα και μελέτη που λέει ότι αυτή τη στιγμή μάλλον το αντίτιμο του διοδίου στην Εγνατία είναι 3 λεπτά χιλιόμετρο. Αυτό το κοστολόγιο της. Υπάρχει έρευνα λοιπόν που λέει ότι για της Εγνατίας οδού, αυτής της μεγάλης οδού, θα ήταν αρκετό και το 1,5 λεπτό ανά χιλιόμετρο. Θα μπορούσε δηλαδή μια χαρά και με τα μισά διόδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Εγνατία να συντηρηθεί η Εγνατία οδός. Εμείς διαφωνούμε και με αυτά. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει τα διόδια να καταργηθούν πλήρως, γιατί οι λαϊκές οικογένειες πληρώνουν και μια και δυο και τρεις φορές τους δρόμους για να κατασκευαστούν και για να συντηρηθούν. Πληρώνουν και τα διόδια, πληρώνουν και τέλη κυκλοφορίας, πληρώνουν και φόρους ειδικής κατανάλωσης στα καύσιμα. Πληρώνουν δηλαδή από χίλιες μπάντες προκειμένου να μπορούν να πάρουν το αυτοκίνητό τους και να πάνε από το ένα μέρος σε ένα άλλο, να πληρώνουν δηλαδή και διόδια παραπανήσια. Και επί της ουσίας πληρώνουν τα κέρδη του επιχειρηματία. Πληρώνουν αυτή τη στιγμή για να κερδίζουν οι τράπεζες και σε λίγο θα πληρώνουν για να κερδίζουν και οι παραχωρησιούχοι. Έχουμε λοιπόν, αναμένεται να αυξηθούν τα διόδια από τα 3 λεπτά να πάνε στα 5 μέχρι και στα 7 λεπτά. Αρκεί να σας πω ότι για την ίδια απόσταση, μάλλον μικρότερη απόσταση, Αθήνας Θεσσαλονίκης, τα διόδια που υπάρχουν είναι διπλάσια σχεδόν για την ίδια απόσταση της Εγνατίας Οδού. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τι έρχεται, τι φέρνει αυτή η ιδιωτικοποίηση παραχώρηση. Το πιο σημαντικό όμως, το πιο σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, εξοργιστικό θα τολμούσα να πω, κυρία Γραβαλά, είναι και το γεγονός ότι όλα αυτά τα προβλεπόμενα έσοδα του μελλοντικού επίδοξου παραχωρησιούχου θα υπάρχει, για όλα αυτά θα υπάρχει η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Στις συμβάσεις παραχώρησης και αυτές μέχρι τώρα που έχουν υπογραφεί αναφέρουν ότι όταν θα υπάρχει μια για λόγους ανωτέρας βίας όπως λένε και δεν θα εισπράξει ο παραχωρησιούχος συγκεκριμένα της Εγνατίας Οδού τα προβλεπόμενα έσοδα, τότε θα έρχεται το κράτος, το δημόσιο ταμείο, ο κρατικός κορβανάς να συνεισφέρει ώστε να καλυφθεί αυτή η χασούρα. Και με αυτή τη λογική πολύ πρόσφατα το Υπουργείο Υποδομών υπέγραψε εντολές πληρωμής 41 εκατομμυρίων παρακαλώ για τους 5 παραχωρησιούχους των μεγάλων οδικών αξών, επειδή είχαν και σάτια, επειδή δεν φτάσανε τα προβλεπόμενα έσοδα λόγω πανδημίας, λόγω καραντίνας, δεν κυκλοφορούσαν πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους και μειώθηκαν τα έσοδά τους. Και βλέπουμε εδώ πώς συμπεριφέρεται αυτό το ίδιο κράτος σε ένα μικρομάγαζο που έχει κλείσει και που δεν λειτουργεί για μήνες, που του έχει δώσει, αν του έχει δώσει και αυτό ένα ή δύο πεντακοσάρικα και καμιά επιστρεπτέα προκαταβολή, την οποία θα πρέπει φυσικά να την επιστρέψει ως επιστρεπτέα, και πώς συμπεριφέρεται σε αυτούς τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τους οποίους μοιράζει αφιδώς εκατομμύρια, για να μην μιλήσουμε βεβαίως για τις αεροπορικές εταιρείες, όπου και εκεί δόθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα σκεφτεί κανείς για να αντιληφθεί και τον ταξικό χαρακτήρα αυτού του κράτους, για ποιους υπάρχει, για ποιους δουλεύει, για ποιους λειτουργεί αυτό το κράτος, ποιους έχει ως άμεση προτεραιότητα και ποιοι είναι απλώς, ζουν σε αυτό το κράτος για να το πληρώνουν συνέχεια για οποιαδήποτε δραστηριότητα την οποία ασκούν, όπως είναι οι φτωχές λαϊκές οικογένειες, τα λαϊκά στρώματα ή αυτοαπασχολούμενοι μικροί επαγγελματίες. Κύριε Δηλή, καταλήγοντας, τελικά η Εγνατία Οδός ήταν ένα έργο και αναγκαίο και βοήθησε, ένωσε από τη μία μέχρι την άλλη μεριά την Μακεδονία και τη Θράκη να διανύουν τα αυτοκίνητα σε πολύ γρήγορη απόσταση, σε πολύ γρήγορο χρόνο, και τελικά βλέπουμε να εξελίσσεται σε μια γάγραινα για το λαό μας και τα λαϊκά στρώματα σε σχέση με το τι πρέπει να πληρώσει και πώς θα μπορέσει να μετακινηθεί από αυτό τον
δρόμο. Τελικά πώς αλλιώς θα μπορούσαν να είχαν γίνει τα πράγματα? Τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Θα φτάσω σε αυτό αφού πρώτα συνοψίσω λιγάκι τους μεγάλους χαμένους, όπως είναι οι λαϊκές οικογένειες, οι λαϊκοί άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο και οι οποίοι τον πληρώνουν, όπως είπαμε, και μια και τρεις φορές και συνέχεια. Είναι οι εργαζόμενοι, για τους οποίους, όπως είπαμε, προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι με την αξιοποίησή τους, όπως λένε, γύρω από άλλες ιδιότητες της Εγνατίας. Και βεβαίως θα χρειαστεί να σκεφτούμε, κυρία, και ορισμένα άλλα ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις, παραχωρήσεις. Δεν είναι πάρα πολύ ο καιρός, νομίζω είναι ένα ή δύο χρόνια, που είχαμε το τραγικό δυστύχημα της γέφυρας στη Γένοβα της Ιταλίας. Mm-hmm. Όπου η Ιταλία βεβαίως είναι μια χώρα η οποία έχει από τους πιο σύγχρονους οδικούς. Και ακριβώς επειδή όλοι αυτοί παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες, οι οποίοι βεβαίως στο βωμό του κέρδους θυσιάζουν και τις συντηρήσεις αυτών των δρόμων, είδαμε το τραγικό εκείνο περιστατικό στο οποίο χάθηκαν δεκάδες ανθρώπινες ζωές. Το επισημαίνουμε αυτό για να δούμε ότι οι κίνδυνοι δεν είναι μονάχα οικονομικοί, κυρία. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις, παραχωρήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς, σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, έχουμε πει από την αρχή ότι βεβαίως υπάρχει και άλλη διέξοδος γύρω από αυτό το ζήτημα. Βεβαίως και μπορούν τα πράγματα να γίνουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι μονόδρομος αυτή η πολιτική και ας λέει, ο Υπουργός όπως προχθές ότι αυτά γίνονται σε όλες τις χώρες, επειδή γίνονται σε όλες τις χώρες δεν σημαίνει ότι είναι και τα σωστά. Εμείς λέμε λοιπόν ότι όλο αυτό το εγχείρημα των μεταφορών των οδικών αξώνων θα πρέπει να υπαχθεί στον ενιαίο κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας κατασκευών καταρχήν όλων αυτών των πολύ μεγάλων υποδομών των οδικών αξώνων, έτσι ώστε αυτό να γίνει με τον καλύτερο δυνατό επιστημονικό τρόπο και με τον εποφελέστερο οικονομικά τρόπο για τα λαϊκά στρώματα, χωρίς να πληρώνουν καθόλου. Και βεβαίως μια τέτοια εταιρεία όπως είναι η Εγνατία Οδός, με μια τέτοια τεχνογνωσία, θα μπορούσε μια χαρά να αξιοποιηθεί, και ήδη είναι τεράστια η ανάγκη για την κατασκευή μεγάλων υποδομών, αντιπλημμυρικών, αντισεισμικών, αντιπυρικών έργων, που έρχονται με μια τραγική επικαιρότητα όλο το τελευταίο διάστημα από τις επαναλαμβανόμενες φυσικές καταστροφές. Θέλω να πω ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, υπάρχει βεβαίως και δεν είναι μόνο δρόμος αυτή η πολιτική, υπάρχει και άλλος δρόμος ανάπτυξης. Αυτός είναι ο δρόμος που προτείνει το κόμμα μας, όπου τέτοιου είδους επιχειρήσεις, εταιρείες μάλλον, όπως η Εγνατία Οδός, τέτοιου είδους φορείς με τέτοιους εργοζόμενους, θα παίξουν κεντρικότατο ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας, η οποία όμως κοινωνία θα έχει σαν πρόταγμά της, σαν στόχο της, τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των κατασκευαστικών ομίλων, των τραπεζών και των παραχωρησιούχων. Mm-hmm. Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Δελή, να ευχαριστήσουμε πολύ. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υποδομή συνολικότερα είναι πολύ σημαντικά. Βεβαίως, και αναδεικνύονται όλο αυτό το διάστημα και δείχνουν, να θέλετε, και σε τι κατεύθυνση προσανατολίζουν την ευρύτερη περιοχή μας. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία προκύπτουν και νομίζω ότι όλο το τελευταίο διάστημα, όπως είπα, με τις φυσικές καταστροφές και με τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή, την οποία εμείς δεν αρνούμαστε, αλλά είναι πια μια πραγματικότητα και πρέπει να δούμε πώς να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει λοιπόν όλα τα σφυριά με την εντός εισαγωγικών να αξιοποιηθούν, όλα τα σφυριά να αξιοποιηθούν. Και εταιρείες και οργανισμοί και δημόσιοι φορείς που έχουν μια τέτοια τεχνογνωσία, τέτοια εξειδίκευση, τέτοιες αποδεδειγμένες εξαιρετικές ικανότητες, θα πρέπει να αξιοποιηθούν για το κοινωνικό σύνολο, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Θα πρέπει να στελεχωθούν ακόμα περισσότερο, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν ακόμα περισσότερο, θα πρέπει να αναπτυχθούν με λίγα λόγια για να παίξουν εκείνο τον κεντρικό ρόλο, έτσι ώστε όλες αυτές οι υποδομές, όπως είπατε κι εσείς,
να γίνουν επιτέλους υποδομές κατασκευαστικές, οδικές, πλήθος υποδομών, αντιπλημμυρικές, αντισεισμικές, έτσι ώστε η ζωή των ανθρώπων να είναι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν και τα μέσα, υπάρχουν και τα χρήματα για να γίνουν όλα αυτά. Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση, αυτό που χρειάζεται είναι να αλλάξει χαρακτήρα αυτό το κράτος, να αλλάξει ιδιοκτήτη μάλλον, καλύτερα να το πω, αυτό το κράτος για να γίνει η ιδιοκτησία της εργατικής, της λαϊκής πλειοψηφίας και όχι του κεφαλαίου και των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων όπως είναι μέχρι σήμερα. Κύριε Δελή, να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.